Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι για το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Κοντά μας στο στούντιο σήμερα η κυρία Μαριλίσσα Φιόνι, είναι HR Executive στην Data Communication και μας λέγατε νωρίτερα, κυρία Φιόνι, αναφερθήκατε στους πέντε άξονες για το κομμάτι το δικό σας, το κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού. Ακριβώς. Οι πέντε άξονες είναι οι εξής. Ο πρώτος άξονας είναι ο άξονας εντάσσομαι. Ο δεύτερος άξονας είναι ο άξονας επικοινωνώ με τους υπόλοιπους μέσα στην εταιρεία, η διοίκηση με το προσωπικό, το προσωπικό με τη διοίκηση. Ο τρίτος άξονας, θα σας τους αναλύσω στη συνέχεια, είναι ο άξονας επιβραβεύομαι. Ο τέταρτος είναι ο άξονας νοιάζομαι, παύλα μοιράζομαι και ο πέμπτος είναι αναπτύσσομαι. Κάθε μία λοιπόν πολιτική παροχή μας έρχεται να κουμπώσει γύρω από έναν από αυτούς τους πέντε άξονες. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της ένταξης. Υπάρχει καταρχάς ένα πολύ βασικό κομμάτι της στελέχωσης, είναι αυτό που συζητάγαμε προηγουμένως, με ποια κριτήρια προσλαμβάνουμε. Ακριβώς. Από τη στιγμή που κάποιος θα προσληφθεί, προσπαθούμε η ένταξή του να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή, πιο γρήγορη, εύκολη και άρα πιο αποτελεσματική. Παρέχετε κάποια σεμινάρια, εκπαιδεύετε εσείς? Ακριβώς. Υπάρχει καταρχάς, ναι, ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συγκεκριμένο ανάλογα με την κάθε θέση. Ακριβώς. Επίσης, από την πρώτη ημέρα ένταξης ενός συναδέλφου υπάρχει ειδική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται από το Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, με εργαλεία για την πρώτη μέρα, όπως το Induction Booklet, στο οποίο μπορεί να βρει κανείς πάσης φύσεως πληροφορίες για την εταιρεία, από το πώς έρχεται, πώς κινούμαστε μέσα στο χώρο, με την έννοια υπάρχουν ακόμη και πλάνα της εταιρείας, που είναι οι κουζίνες, που είναι οι τουαλέτες αναόροφο, τα πάντα. Δηλαδή, ένα ακόμη και η πιο ακριβώς. Για να κινηθεί μέσα στην εταιρεία. Είναι ακριβώς αυτή η λέξη που χρησιμοποίησατε. Είναι σαν εγχειρίδιο. Το οποίο μπορεί να έχει μέσα και πάρα πολύ απλές πληροφορίες, που μπορεί να φαίνονται και αστείες, αλλά είναι τα πράγματα που ένας νέος άνθρωπος μπαίνει σε ένα χώρο, δεν είναι ένας οικείος χώρος για αυτόν. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε την εξοικείωση όσο το δυνατόν πιο εύκολη. Υπάρχει φυσικά παρουσίαση της εταιρείας, ξενάγηση στους χώρους, γνωρίζει όλους τους συναδέλφους από την πρώτη μέρα και τον γνωρίζουν και εκείνοι. Και από εκεί και έπειτα ξεκινάει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει στηθεί για τον κάθε έναν ξεχωριστά. Ως προς το κομμάτι της επιβράβευσης, το οποίο ανήκει στους πέντε άξονες της εταιρείας, πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό. Όταν λέτε ότι επιβραβεύεται, πώς πρακτικά, σε επίπεδο μισθού, ή υπάρχει κάποιο certification που δίνεται όταν περάσουν κάποιες εξετάσεις? Υπάρχουν διάφοροι τρόποι επιβράβευσης, ξεκινώντας από τον πιο απλό που είναι το μπράβο μέσα στην καθημερινότητα. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν και χρηματικοί τρόποι επιβράβευσης, δηλαδή και την περσινή χρονιά. Λέω την περσινή γιατί εμείς κλείνουμε χρήση 36. Τώρα δηλαδή τον Ιούνιο, σε ένα μήνα κλείνουμε τη χρήση μας 2011-2012, άρα θα δούμε πώς θα κινηθούμε και σε επίπεδο επιβράβευσης. Την προηγούμενη χρονιά όμως, και παρότι ήταν δύσκολη οικονομική συγκυρία, δόθηκαν και χρηματικά μπόνους. Και από εκεί και έπειτα υπάρχουν και εναλλακτικοί τρόποι επιβράβευσης. Είτε αυτό είναι ένα ταξίδι, είτε αυτό είναι επιπλέον ημέρες άδειας. Πράγματα δηλαδή που μπορούν να παρακινήσουν το προσωπικό, προσπαθώντας και εμείς να βρούμε και εναλλακτικούς τρόπους πέρα από το χρηματικό. Και επίσης, για απλά καθημερινά special achievements μέσα στην δουλειά ενός εργαζομένου, τα δημοσιεύουμε και στο εταιρικό μας newsletter που κυκλοφορεί τρεις φορές το χρόνο, το DC μαζί, όπου εκεί όποιος συνάδελφος έχει καταφέρει κάτι εξαιρετικό, επιβραβεύεται και με αυτόν τον τρόπο. Εάν σας ρωτούσε κανείς ποια, όχι, βέβαια υποθέτω ότι δεν κάνετε κοινωνικό απολογισμό, δεν δημοσιεύετε κοινωνικό απολογισμό, όχι, αλλά ποια είναι τα στοιχεία, ας πούμε, της κοινωνικής σας πολιτικής που θα έπειθαν κάποιον να έρθει στην εταιρεία σας, να προσληφθεί στην εταιρεία σας και βεβαίως να αντισαφοσιωθεί. Σε επίπεδο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ναι, μου αναφέρεται. Ναι. Είναι κάτι που μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια. Έχουμε αναπτύξει διάφορες
πρακτικές γύρω από αυτό, ξεκινώντας από το πολύ απλό που είναι η ανακύκλωση σε όλα μας τα γραφεία, κεντρικά και υποκαταστήματα. Επίσης, υπάρχει δωρεά από την πλευρά της επιχείρησης των εφαρμογών της σε κοινοφελείς οργανισμούς, όπως είναι το Χαμόγελο του Παιδιού. Το υπάρχει μια φιλανθρωπική ενίσχυση ιδρυμάτων συγκεκριμένων. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά στο κομμάτι της δραστηριότητάς μας. Είναι δηλαδή κάτι που εύκολα εντός εισαγωγικών μπορούμε να προσφέρουμε, γιατί είναι το αντικείμενο της δουλειάς μας. Και νομίζω εμπλέκεται και η οικογένεια του εργαζόμενου πάνω σε αυτό το κομμάτι, έτσι δεν είναι? Η οικογένεια του εργαζόμενου εμπλέκεται κυρίως σε άλλες μας δραστηριότητες. Δηλαδή, διοργανώνουμε για παράδειγμα εταιρικά μπαζάρ. Τι είναι τα εταιρικά μας μπαζάρ? Όλοι οι άνθρωποι από τις οικογένειές τους, από πράγματα που τους περισσεύουν, είτε ρούχα σε καλή κατάσταση, είτε αντικείμενα, βιβλία. Τα φέρνουμε στην εταιρεία, στείλουμε ένα μπαζάρ στους χώρους μας, όπου προσκαλούνται οι φίλοι τους, οι οικογένειές τους. Οι τιμές είναι ενδεικτικές, γιατί ο σκοπός είναι φιλανθρωπικός. Αλλά και αυτά πάνε για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ναι, όλα τα έσοδα πάνε για φιλανθρωπικούς σκοπούς και όποια πράγματα απομείνουν και δεν πωληθούν, επίσης μοιράζονται σε διαφορετικούς οργανισμούς. Ανάλογα, αλλού θα πάνε τα βιβλία, αλλού θα πάνε τα παπλώματα. Ανάλογα με τις ανάγκες, τα μοιράζουμε για να μην μείνει τίποτα ανεκμετάλλευτο. Όχι, αλλά στο επίπεδο του προσωπικού, ποια είναι, ας το πούμε, η επιμέρους κοινωνική παροχή που θα προσέλκυε κάποιον να έρθει στην εταιρεία σας. Σε σύγκριση, βέβαια, και με άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις. Υπάρχουν διάφορες πρακτικές και σε αυτό το κομμάτι. Πέρα από τις πρακτικές οι οποίες μπορεί να συνδέονται σαν παροχές με τις επιμέρους θέσεις. Καταρχάς, έχουμε εξαιρετικές κτηριακές εγκαταστάσεις. Κατά δεύτερον, υπάρχουν διάφορες παροχές τύπου δώρα σε γεννήσεις, γάμους, βαφτίσια. Διοργανώνουμε εταιρικές γιορτές, είτε στους χώρους των γραφείων μας είτε εκτός, για να γιορτάσουμε τις επιτυχίες μας, για να βρεθούμε απλά όλοι μαζί. Υπάρχει μεγάλη στήριξη της εταιρείας, είτε οικονομική, είτε με άλλους τρόπους, σε περιπτώσεις δυσκολίας των υπαλλήλων της. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει είτε με επαγγελματικό, είτε δυσκολίες που μπορεί κάποιος να έχει και σε προσωπικό επίπεδο. Πολλές από αυτές δεν δημοσιοποιούνται, με την έννοια ότι θέλουμε κάποια πράγματα να μην βγαίνουν προς τα έξω, κυρίως για να προστατεύσουμε τον εκάστοτε εργαζόμενο. Παρέχονται άτοκα δάνεια στους εργαζομένους. Ενδεικτικά, αυτά σίγουρα βέβαια υπάρχουν και άλλα. Έχετε συλλογικά συμβόλαια ασφάλισης, επιμέρους ασφάλισης? Ναι, υπάρχει περίθαλψη για δωρεάν εξετάσεις, ναι, για επισκέψεις σε γιατρούς. Υπάρχει δηλαδή σύμβαση σε επίπεδο όχι νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικό. Ναι. Και σε συνταξιοδοτικό επίπεδο? Συνταξιοδοτικό, όχι. Βέβαια, προς το παρόν, ίσως επειδή είμαστε νέος πληθυσμός, πολλοί δεν το έχουμε ξεκινήσει, αλλά ίσως σιγά-σιγά νομίζω είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το δούμε. Νομίζω ότι με όλα αυτά που είπατε δίνεται κίνητρα σε όσους μας παρακολουθούν να στείλουν το βιογραφικό τους στην εταιρεία. Το θέμα είναι όμως, για να το συνδέσω και με το κομμάτι της ανεργίας με το οποίο ασχολούμαστε στη συγκεκριμένη εποχή, εκπομπή, το θέμα είναι πώς η δική σας εταιρεία αντιμετωπίζει όλη αυτή την κατάσταση, πώς μπορεί να συνεισφέρει data communication στη μείωση της ανεργίας, αν δηλαδή ανοίγουν νέες της εργασίας και πώς μπορεί να απορροφηθεί κάποιος που έχει κάνει σπουδές σχετικές με το αντικείμενο το δικό σας. Εμείς το τελευταίο έτος και παρόλη την κρίση έχουμε κάνει γύρω στις 15 νέες προσλήψεις, που σημαίνει ότι υπήρχαν ανοίγματα και μπήκαν νέα άτομα στην εταιρεία. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν ανοίγματα, κυρίως σε επίπεδο πληροφορικής για προγραμματιστές. Και θεωρώ ότι, δεδομένου του ότι, όπως σας είπα, κλείνουμε τη χρήση μας 36, ανάλογα με το πλάνο ανάπτυξης για την επόμενη χρονιά, ενδεχομένως να υπάρξουν και νέα ανοίγματα. Συνεπώς, δίνονται οι ευκαιρίες. Σίγουρα, ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δηλαδή, βλέπουμε πλέον ότι όταν κάποιος δημοσιεύει μια αγγελία, ο αριθμός των βιογραφικών που λαμβάνει είναι πολύ μεγάλος. Οπότε,
πρέπει και ο κάθε υποψήφιος να βρει έναν τρόπο μέσα από αυτό το μεγάλο ανταγωνισμό να ξεχωρίσει, είτε αυτό είναι με το βιογραφικό του. Αυτή η διαλογή γίνεται από εσάς ή από τρίτη εταιρεία? Έχουμε συνεργαστεί και με τρίτη εταιρεία, αλλά ο μεγαλύτερος όγκος φεύγει από το τμήμα αντίκησης ανθρώπων του νομικού. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι πήρατε, ξέρω, να πούμε 100 βιογραφικά. Mm-hmm. Υποθέτω ότι εσείς με κάποιον άλλον σε συνεργασία mm-hmm. θα κάνετε τις επιλογές. Ναι. Για να κάνετε αυτή την επιλογή, ποια είναι τα κύρια κριτήρια που χρησιμοποιείτε? Πάνω στο βιογραφικό... Δηλαδή, τι θα πρέπει να ξέρει αυτός ο οποίος mm-hmm. σας στέλνει ένα βιογραφικό? Εξαρτάται πάντα από τη θέση. Δηλαδή, ανάλογα με τη θέση, διαφορετικές ανάγκες έχουμε για το μεν βιογραφικό και για το δε. Αν μιλάμε για θέσεις πληροφορικής, θα κοιτάξουμε το κομμάτι των σπουδών σίγουρα. Θα κοιτάξουμε ξένες γλώσσες, όπως είπατε. Ξένες γλώσσες, τα εργαλεία πληροφορικής, τα οποία γνωρίζει. Και φυσικά, ανάλογα με το αν ζητάμε κάποιον σε περισσότερο junior ή senior level, θα προσαρμόσουμε και τα προαπαιτούμενα χρόνια προϋπηρεσίας, γιατί μας ενδιαφέρει πέρα από το θεωρητικό να υπάρχει και μια αντίστοιχη προϋπηρεσία. Αν είναι senior θέση, ναι. Αν είναι για junior θέση, παίζει πολύ λιγότερο ρόλο. Συνήθως η ηλικιακή ομάδα στην οποία εστιάζεται ποια είναι, επειδή μιλάμε για νέες τεχνολογίες και φαντάζομαι mm-hmm. ότι γίνεται και ένας αποκλεισμός κάποιων ηλικιακών ομάδων. Δεν αποκλείουμε ηλικιακές ομάδες, όχι. Δεν αποκλείουμε ηλικιακές ομάδες. Δηλαδή, αν ένα βιογραφικό σε επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας καλύπτει τις προϋποθέσεις μας, δεν θα απορρίψουμε ούτε έναν πολύ νέο, ούτε έναν μεγαλύτερο. Μάλιστα. Κύριε Παπανδρόπουλε. Και ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζόμενων σε εσάς ποιος είναι, αν έχετε έτσι ένα στατιστικό δεδομένο? Την τελευταία φορά που το υπολόγισα ήταν γύρω στα 35, mm-hmm. 35 με 36. Γι' αυτό δεν υπάρχουν, φαντάζομαι, και τα συνταξιοδοτικά προγράμματα που λέγατε νωρίτερα. Και από πλευράς φίλων, ποια είναι η σχέση ανδρών-γυναικών? Είναι πολύ σπάνιο αυτό για εταιρεία πληροφορικής. Είμαστε ακριβώς μοιρασμένοι. Μισή-μισή. 50-50. Mm-hmm. Το οποίο είναι πολύ σπάνιο για εταιρείες πληροφορικής. Συνήθως είναι ανδροκρατούμενες. Γιατί συνήθως είναι ανδροκρατούμενες. Σε εμάς είναι 50-50 και είναι 50-50 και στο middle management, στις διευθυντικές θέσεις δηλαδή, ή στις θέσεις προϊσταμένων. Και εκεί είναι ισομοιρασμένοι. Πόσες θέσεις προϊσταμένων υπάρχουν, κυρία Αφιόνη? Θα σας πω, προϊσταμένων και διευθυντικών στελεχών είναι γύρω στους 15. Και αυτοί οι 15 αυτοί είναι που αποφασίζουν ή αποφασίζει ο ιδρυτής της εταιρείας και υποθέτω και ο κύριος μέτοχος? Με άλλα λόγια, οι αποφάσεις mm-hmm. έχουν ατομικό χαρακτήρα ή συλλογικό χαρακτήρα? Αν μιλάμε για θέματα στρατηγικής, υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες σίγουρα παίρνονται από την κεντρική διοίκηση, που απαρτίζεται από 3 άτομα. Στο τέλος όμως κάθε έτους, η διαδικασία δηλαδή στην οποία θα βρεθούμε και τώρα στα τέλη της χρονιάς, γίνεται με κάθε διευθυντή τμήματος απολογισμός του έτους και στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης για την επόμενη χρονιά. Άρα, σίγουρα η τελική απόφαση θα είναι της κεντρικής διοίκησης. Από εκεί και έπειτα όμως γίνεται μία προεργασία μαζί με τους διευθυντές των τμήματων. Κύριε Αφιόν, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ. Δυστυχώς ο χρόνος μας τελείωσε. Κύριε Παπανδρόπουλε, να ευχαριστήσω και εσάς. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην εταιρεία με περισσότερες διακρίσεις στο μέλλον και να τα εκατοστήσει, γιατί όχι τα 25 χρόνια τα οποία έχει κουβαλάει ήδη στην πλάτη της. Ευχαριστούμε λοιπόν, πάρα πολύ. Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας παρουσία. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Τετάρτη στις 5:30 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.